Μπορεί η Ελλάδα να βγει από το μνημόνιο στο τέλος του χρόνου. Ο Πρωθυπουργός το είπε αυτό, διότι εσύ το πώς, μνημόνιο... Πώς εννοεί την έξοδο εσείς? Διότι το μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση λύγει το Δεκέμβριο του 2014. Λύγει αυτό. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να διώξουμε το Δουνουτού ως χώρα? Η απάντηση, και πόσο στοιχίζει η τεχνοκρατική, αυτό είναι όχι. Η τεχνοκρατική. Διότι το Δουνουτού καλύπτεται μέχρι στιγμής από τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, γι' αυτό συγκροτήθηκε η Τρόικα. Τι λέει τώρα ο Ντράγκη? Γιατί άκουσα μία θολή εικόνα για το τι λέει ο Ντράγκη. Ο Ντράγκη είπε το εξής. Για να αγοράζουμε ομόλογα από τις ιδιωτικές τράπεζες της όλης της Ευρώπης, ομόλογα τα οποία είναι καλυμμένα, ή να αγοράζουμε τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια από τις ιδιωτικές τράπεζες, επαναλαμβάνω, θα μπορούμε να αγοράζουμε από όλες τις χώρες έως το 70% των τίτλων που κατέχουν, εκτός εάν οι χώρες προέλευσης αυτών των τραπεζών βρίσκονται σε κατηγορία που τα κρατικά τους ομόλογα είναι σκουπίδια. Δηλαδή είναι κάτω από το κατώτατο όριο που δέχεται να αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δύο και μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω από αυτό το επίπεδο. Η Ελλάδα και η Κύπρος. Τρεις βαθμίδες κάτω είμαστε ως χώρα από αυτό το επίπεδο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι για να πάρουν, προσέξτε, οι ιδιωτικές τράπεζες της χώρας μας, για να πάρουν να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τέτοιου είδους τίτλους, θα πρέπει η Ελλάδα ως χώρα και ο ελληνικός λαός ως χώρα, είπε ο Ντράγκη, να είναι σε πρόγραμμα, δηλαδή σε μνημονιακό καθεστώς. Είπε καθαρά ο άνθρωπος, χωρίς πρόγραμμα δεν υπάρχουν αγορές τίτλων ελληνικών. Χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Γιώργο. Όχι. Όχι, όχι. Κάνετε λάθος. Πώς όχι. Μιλάμε για ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτή είναι η διαφορά στο όλο το σκεπτικό και δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Κάνετε λάθος. Πώς θα το κάνουμε? Δεν κάνουμε λάθος, κύριε Χατζή. Εσείς κάνετε λάθος. Εσείς κάνετε λάθος, κύριε Χατζή. Και ήταν σαφές. Πριν από 5 λεπτά, ξέρετε τι έστειλε το Αφρικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων? Όχι. Κύριε Χατζή, επειδή ακούω, συγγνώμη, διάφορα, ότι οι ξένοι οίκοι λένε να μην αγοράζουμε ομόλογα, πέστε μου ένα ξένο οίκο. Γιατί εγώ μπορώ να σα πω σήμερα ένα ξένο οίκο, JP Morgan. Να αγοράζετε ελληνικά ομόλογα. Σημερινό. Πέστε μου εσεί ένα άλλο οίκο. Δεν λέμε αυτό. Τι μου λέτε τώρα? Να ακούω τώρα το σύνορα διάφορα. Συγγνώμη, κύριε Χατζή Νικολάου, θέλω το λόγο μετά. Γιατί ακούω απίστευτα πράγματα. Θα βγείτε από το μνημόνιο τέλο του χρόνου. Και το Αφρικανικό Πρακτορείο. Γιατί εδώ και ακούω, το Αφρικανικό Πρακτορείο δίνει την ύφεση. Ότι ολόκληρη η πολιτική χτίζεται και υπάρχουν κόμματα. Και υπάρχουν κόμματα ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο μνημόνιο. Γιατί απλώς κάποια κόμματα δεν θα έχουν νόημα ύπαρξη, κύριε. Άσε τώρα και εμένα. Παρακαλώ. Όχι, κύριε Μιχελάκη, δεν είναι έτσι. Δεν μιλάω για εσά. Δεν είναι έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορώ να λέω. Να ολοκληρώσει ο κύριο Δελαστίκ, παρακαλώ. Ότι προσπαθώ να δώσω μια σοβαρή διάσταση. Συγγνώμη, κύριε Δελαστή, και εγώ μια σοβαρή προσπαθώ να δώσω. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ξεκαθάρισε ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, χωρίς πρόγραμμα δεν υπάρχουν αγορές τίτλων ελληνικών τραπεζών. Είναι ξεκάθαρο, καθημερινή. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει ρευστότητα λοιπόν, χωρίς να είμαστε στο σήμερα πρόγραμμα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και η Γαλλία, κύριε Δελαστή, πάει και παρακαλάει για το έλλειμμα. Όχι για το χρέος, το έλλειμμα, 2 χρόνια εγγύηση. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός στο Βερολίνο. Ποια ευρωπαϊκή χώρα σήμερα είναι εκτός? Γαλλία, δεύτερη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη. Αυτή δεν είναι σε πρόγραμμα? Το δημοσιονομικό δεν είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης? Σας παρακαλώ, πρόγραμμα, δημοσιονομικές αλλαγές θέλει όλη η Ευρώπη. Ένας μεγάλος ασθενής, δημοσιονομικός ασθενής είναι όλη η Ευρώπη. Όχι. Όχι. Εγώ δεν συμφωνώ. Και τώρα το ζήτημα που συζητάμε δεν είναι η Γαλλία. Αν θέλετε να συζητήσουμε τη Γαλλία, μπορούμε να τη συζητήσουμε έπειτα και να είστε βέβαιος ότι θα μάθετε πολλά πράγματα. Τώρα, μιλάμε λοιπόν για το χρέος της δικής μας χώρας. Αυτό που λέει ο Ντράγκη είναι, κατά την άποψή μου, εξωφρενικό. Για να πάρουν οι ιδιωτικές ελληνικές τράπεζες λεφτά,
λέει να μπει όλος ο λαός μας σε μνημόνιο. Πόσα λεφτά. Εδώ θα καραφιάσετε που λέμε. Όλα και όλα, βάσει εκτιμήσεων των τραπεζικών κύκλων που μπορούμε να πάρουμε, να πάρουν οι τράπεζες, είναι 4 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα και όλα. Για 4 έως 5 δισεκατομμύρια μας ζητούν να μπούμε σε νέο μνημονιακό καθεστώς. Αυτό κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο. Αυτά μπορεί να πάρει από τις αγορές τώρα με την επόμενη έξοδο. Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα του χρέους. Τι είπε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, για όποιον δεν τον ξέρει. Είναι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το μηχανισμό στήριξης. Αυτός είπε, η Ελλάδα δεν χρειάζεται ελάφρυνση του χρέους της. Είναι βιώσιμο. Είναι βιώσιμο, λέει. Αυτό είναι η άποψη της Γερμανίας. Τι έγραψε ο γερμανικός τύπος κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Βερολίνο του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, είναι απόσπασμα της Tage Spiegel, που λέει, εάν δεν πετύχει κανένας υποψήφιος στην προεδρική εκλογή την πλειοψηφία των 3/5, τους 180 δηλαδή που λέμε εμείς, θα απαιτηθούν νέες εκλογές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νίκη της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτό που έχει σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκ τούτου θέλει να μεταθέσει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις για το χρέος, μέχρι ότου ο Σαμαράς έχει παραπλεύσει τον σκόπελο της προεδρικής εκλογής. Αυτή είναι η Tage Spiegel. Αυτό σημαίνει ότι οι Γερμανοί, μέχρι να γίνουν προεδρικές εκλογές από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν έχουν την πρόθεση, αυτή τουλάχιστον είναι η στάση τους μέχρι στιγμής, να συζητήσουν για το χρέος. Μέχρι να δούνε πού θα πάει το πράγμα. Αυτή είναι η κατάσταση και σε αυτά τα δεδομένα... Πρέπει στο σημείο αυτό, Κάτια, θα μου δώσεις 3-4 λεπτά, με σένα θα επιστρέψω στη συζήτησή μας.